Φίλοι και φίλες, καλώς ορίσατε στο κανάλι μας. Ο Τηλεορασάκιας σας έχει άλλο ένα spoiler της αγαπημένης μας σειράς του Μέγκα, «Η Γη της Ελιάς». Τίτλοι τέλους για Μιλτιάδη και Βασιλική. Πλησιάζουν όπως φαίνεται οι τίτλοι τέλους για τη Βασιλική και το Μιλτιάδη, όπως θα δούμε στα επόμενα επεισόδια της αγαπημένης μας σειράς. Αρχικά ο Παρασκευάς και η Χάιδο συζητούν για τη σχέση της Βασιλικής με το Μιλτιάδη και ο πρώτος της λέει πως ο Φίλιππος του είχε εξομολογηθεί πως κόπευε να ζητήσει διαζύγιο από τη Βασιλική όχι επειδή δεν την αγαπούσε πια, αλλά επειδή είχε χαθεί η τρέλα του έρωτα και ένιωθε ότι πνίγεται. Η Χάιδο φυσικά παθαίνει σοκ, όμως προτρέπει τον Παρασκευά να αποκαλύψει στη Βασιλική όλα όσα του είπε ο Φίλιππος λίγο πριν πεθάνει, μήπως και καταφέρει με αυτόν τον τρόπο να ξεφορτωθεί τις τύψεις που νιώθει και να προχωρήσει τη ζωή της, χωρίς φόβο και δισταγμό. Έτσι λοιπόν, ο Παρασκευάς συναντάει τη Βασιλική και της αποκαλύπτει τα πάντα, με την κοπέλα να χάνει τη γη κατά από τα πόδια της και να ουρλιάζει. Λίγο αργότερα, η Βασιλική ζητάει από τη Χάιδο να της επαναλάβει όσα της είπε ο Παρασκευάς και προβληματίζεται έντονα, καθώς σκέφτεται πως πράγματι της έλεγε την αλήθεια. Γι' αυτό έπειτα τον καλεί να μιλήσουν και του ζητά να της εξηγήσει με κάθε λεπτομέρεια όλα όσα του είχε πει ο Φίλιππος για το γάμο τους και γίνεται κυριολεκτικά κουρέλι. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, πλησιάζουν οριστικοί τίτλοι τέλους για Μιλτιάδη και Βασιλική, καθώς ο πρώτος δεν αντέχει άλλο τη στάση της και αναγκάζεται να της δώσει τελεσίγραφο. «Σε αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Θέλω να πάρεις μία απόφαση, αλλιώς τέλος». Σίγουρα, τα επόμενα επεισόδια του τέταρτου κύκλου της αγαπημένης μας σειράς αναμένονται συγκλονιστικά. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα spoilers που ανεβάζουμε.